Η Μολδαβία συμπλήρωσε 30 χρόνια από τον πόλεμο με τους αντάρτες της υπερδνηστερίας που υποστηρίζονται από τη Ρωσία. Οι Μολδαβικέ Αρχέ θυμίσαν στι 2 Μαρτίου τη μνήμη όσων πολέμησαν και πέθαναν στον πόλεμο με τι υποστηριζόμενε από τη Ρωσία αυτονομιστικέ δυνάμει που κατέλαβαν τον έλεγχο τη ανατολική περιοχή τη υπερδνηστερία το 1992. Σήμερα τιμάται τη μνήμη όσων έχασαν τη ζωή του στον πόλεμο στον ποταμό Δνίστερο, είπε η πρόεδρο τη Μολδαβία Μάγια Σάντου σε δήλωσή τη. Υπέγραψε ένα διάταγμα για τη δημιουργία αναμνηστικού μεταλλίου που θα απονεμηθεί σε βετεράνου του Μολδαβικού στρατού που πολέμησαν για να υπερασπιστούν την ακαιρεότητα και την ανεξαρτησία τη Μολδαβία στον πόλεμο κατά των υποστηριζόμενων από τη Ρωσία αυτονομιστών στην υπερδυνηστερία που ξεκίνησε στι 2 Μαρτίου 1992. Ο πόλεμο κατά των αυτονομιστών ανταρτών στην αριστερή όχθη του ποταμού Δνίστερου ξέσπασε όταν η Μολδαβία κήρυξε την ανεξαρτησία τη από τη Σοβιετική Ένωση το 1991. Η Μολδαβία υπέστη στρατιωτική ήττα και οι όροι ειρήνη υπαγορεύτηκαν από τη Μόσχα στο κείμενο μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρό στι 21 Ιουλίου 1992. Το έγγραφο υπέγραψαν οι τότε πρόεδροι της Ρωσίας και της Μολδαβίας, Γέλτσιν και Σνέγκουρ. Ενώ υπάρχει κατάπαυση του πυρός από το 1992, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναγνωρίζει την υπερδινιστερία ως περιοχή παγωμένης διαμάχης. Η αυτοδιάθεσή της είναι διαφιλονικούμενη. Η υπερδινιστερία συνεχίζει να ισχυρίζεται ανεξαρτησία και διατηρεί κυριαρχία στην περιοχή της. Σε δημοψήφισμα στις 17 Σεπτεμβρίου 2006, οι ψηφοφόροι της αυτοανακηρυγμένης δημοκρατίας ψήφισαν με ποσοστό 93,1% υπέρ της ανεξαρτητοποίησης τους από τη Μολδαβία και της Ένωσης με τη Ρωσία με την οποία η περιοχή δεν συνορεύει. Η Δημοκρατία τη Μολδαβία ορίζει την υπερδυνηστερία ω αυτόνομη εδαφική ενότητα τη υπερδυνηστερία με ειδικό νομικό καθεστώ. Η υπερδινηστερία απέτησε σήμερα την αναγνώριση τη ανεξαρτησία τη, όπω φαίνεται στο Twitter, ενώ ο Λευκορώσο ηγέτη Λουκασέγκο σε χάρτη δείχνει βέλο άξονα επίθεση κατά τη Μολδαβία. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.